Βαρύ έπεσε ο πέληκης δικαιοσύνης στον 63χρονο πρώην προϊστάμενο διεύθυνση εκπαίδευση στην περιοχή της Λάρισας που κατηγορούνταν για τον βιασμό μιας 46χρονης λαριστές εκπαιδευτικού υφιστάμενης του. Σύμφωνα με πληροφορίες στο μικρότερο δικαστήριο Τρικάλων, ολοκληρώθηκε χθες μια επεισοδιακή και κλεισμένο των θυρών δίκη με την έδρα και τους ενόρκους να υιοθετούν την πρόταση της αγγελέας και να καταδικάζουν ομόφωνα σε 6 χρόνια κάθειξη τον κατηγορούμενο για τελεσμένο βιασμό με το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Η έφεση έχει αναστέλουσα ισχύ που σημαίνει πως ο 63χρονος αφαιθήκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση υπόθεση σε δεύτερο βαθμό υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η ανακοίνωση της απόφασης έγινε δεκτή με ανακούφιση και χαρά από την 46χρονη σύμφωνα με τον συνηγορό της Θεμό Παπαλιάγκα, ο οποίος δήλωσε ότι η 46χρονη υποδέχθηκε με μεγάλη ανακούφιση και χαρά καθώς δυσκολεύτηκε να λιδωρήθηκε πολύ σε πολλά επίπεδα. Η δημοσιοποίηση αυτού του θέματος, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη και όλο αυτό είχε μεγάλο κόστος για την ίδια αλλά και την οικογένειά της. Η απόφαση ήταν μια δικαίωση για την ίδια και για όσες γυναίκες έχουν υποστεί κακοποιήσεις και δεν τολμούν να μιλήσουν, γιατί η δικαστική οδός είναι μια δύσκολη οδός και γιατί αυτά τα δικήματα είναι δυσαπόδεικτα και χωρίς μάρτυρες. Το δικαστήριο, σε μια μακρά πολύμερη διαδικασία, άκουσε με προσοχή και υπομονή τους μάρτυρες και σχημάτισε πλήρη δικανική πεποίθηση και χωρίς καμία επιβολία έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο.